έτρεξη πάγου μεγάλη. Για να σώσει τον κόσμο θέλει προσοχή. Το σπύρο τους πάει μέσα στον δράκο τη γη. Χωρίς να φοβούνται πρέπει να πάρουν θέση. Οι ροές μας πάνε στη μάχη με τις δυνάμεις τους ενωμένοι. Δάινοχρος, ένας για όλους και όλοι για έναν. Δάινοχρος, ούτε ο νέσερον δεν τους σταματάει. Δάινοχρος, όλοι μαζί για να σώσουν την γη. Έφτασε η στιγμή να διώξουν την καταστροφή. Στέκονται όλοι μαζί ενωμένοι. Δεν θα χάσουν ποτέ, είναι η Τάινοχρος. Τόμες, δεν συνηθίζεις να αποτυγχάνεις σε τέσεις ιστορίες. Τι σου συμβαίνει, Κάπτεν? Κοίτα, Μπομ, μάλλον το μυαλό μου ταξιδεύει αλλού. Σκέφτεσαι ακόμα εκείνους τους απέσιους δράκους φίδια? Δεν καταλαβαίνω γιατί ανησυχείς τόσο πολύ, Τόμ. Επειδή αποτύχαμε, Τζον. Εάν το Rock Froze είναι σε εκείνη τη ζούγκλα και αν έχω καταλάβει τους δράκους, τότε τα φίδια ήταν απλά η κορυφή του παγόβουνου. Στρατηγέ Κόμπραξ, όπως γνωρίζεις ήδη, περιμένω οι δράκοι σου να τελειώσουν αυτό που ξεκίνησαν. Μάλιστα! Οι άξιοι στρατιώτες μου ανυπομονούν να ρίξουν το ισχυρό δηλητήριό τους στους Ντάινοχρος, άρχοντά μου. Μη με απογοητεύσεις, Κόμπραξ. Κατάστρεψε τους Ντάινοχρος και η ανταμοιβή σου θα είναι μεγαλύτερη από ό,τι φαντάζεσαι. Ξέρουμε ότι ο αρχικός Ροκφρόζ καταστράφηκε από τους αρχαίους δράκους και δεινοσαύρους. Αλλά τι έγινε μετά από αυτό? Αν μαθαίναμε τι συνέβη έπειτα, θα ήταν ευκολότερο να εντοπίσουμε τα υπόλοιπα κομμάτια. Η έρευνα του πατέρα μου οδήγησε σε αδιέξοδο. Όταν ο αρχικός Ροκφρόζ καταστράφηκε, τα κομμάτια του διασκορπίστηκαν από ένα μαγικό άνεμο. Και κατέληξαν σε διαφορετικά μέρη, καλά κρυμμένα και κυρίως προστατευμένα. Wow. Και τότε συνέβη κάτι σημαντικό. Ο πατέρας μου δεν μπορούσε να καταλάβει τι, αλλά μια μέρα η συμφωνία της ειρήνης μεταξύ δεινοσαύρων και δράκων διαλύθηκε και ένας φοβερός πόλεμος ξέσπασε. Α? Προσοχή! Το παιχνίδι ξεκινάει! Εντάξει, ας το κάνουμε. Οι Ντάινοχρος επιστρέφουν. Όταν σε βρήκα, ήξερα ότι τίποτα δεν θα είναι το ίδιο πια. Με διάλεξα να ολοκληρώσω μια σημαντική αποστολή. Μια αποστολή που θα οδηγούσε τους δράκους στην κατάκτηση της γης. Θα χρειαστώ την υπακοή σας. Με την τεράστια δύναμη των ιερών ηφαιστείων μας θα κατακτήσουμε το γνωστό κόσμο. Μάλιστα, άρχοντά μου. Η φυλή των δράκων είναι ανώτερη όλων των άλλων και δεν χρειαζόμαστε ειρήνη. Είμαστε γεννημένοι για να κυβερνούμε και να ελέγχουμε όλα τα άλλα όντα. Αιώνια νίκη στην αρή τη φυλή των δράκων! Νίκη για τον Έσερον! 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 Έχτισα το όχυρό μου γύρω από σένα και χάρη στη βοήθειά σου κατάφερα να ξυπνήσω όλα τα ανενεργά κομμάτια του Rock Froze. Η δύναμή τους θα με βοηθήσει να πετύχω το στόχο μου. Δεινόσαυροι και άνθρωποι βρίσκονται κάτω από την κυριαρχία μου. Θα είναι το τέλος των Ντάινοχρος και όλων όσων σταθούν εμπόδιο στον δρόμο μου. Όσα δάκρυα κι αν χύσουν οι εχθροί μου, δεν θα ξεπλύνουν τη δυστυχία που θα τους φέρω. Πώς είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει μέσα στη ζούγκλα κάποιο κομμάτι του Rock Froze? Ο χρόνος μας τελειώνει. Θα το συζητήσουμε μια άλλη στιγμή.
Μα... Δεν άκουσες τον Κάπτεν, κλείσε το στόμα σου! Μη μου λες εμένα να κλείσω το στόμα μου, παλιό χοντρέ! Ηρεμήστε, παιδιά, δεν καταλαβαίνετε. Αυτό ακριβώς επιδιώκει ο Νέσερον. Έλα! Πάμε! Πιάστον! Τον! Τέλεια! Μάλιστα, Τρικεράτοπς. Εσύ θα είσαι ο χειριστής. Ειλικρινά δεν αντέχαλω τον Τζον. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Τόμ δεν τον βάζει στη θέση του ή δεν τον διώχνει από την παρέα. Λοιπόν, πάμε. Αυτή η ομίχλη φαίνεται ύποπτη, έτσι, Τόμ? Ας την χρησιμοποιήσουμε τότε προς όφελός μας. Αν μείνουμε με την ανθρώπινη μορφή μας, οι δράκοι θα δυσκολευτούν να μας βρουν. Είμαι σίγουρος ότι ο Τζον συμφωνεί. Έτσι δεν είναι, Τζον? Τζον, πού είσαι? Έφυγε! Δεν είναι προσωπικό. Απλώς έχουμε διαφορετική άποψη για το πού βρίσκεται το Rockfroze. Από εδώ και μπρος, εσείς πάρτε το δρόμο σας και εγώ το δικό μου. Και ας κερδίσει ο καλύτερος. Πού πήγε? Εύχομαι απλά να μη σκοτωθεί. Αλλά φοβάμαι ότι τώρα είναι μόνος του. Στη ζούγκλα με ομίχλη. Πώς να βρει κανείς αυτό που ο κρύσταλλος πρέπει να βρίσκεται κάπου αλλού. Το μόνο που πρέπει να κάνω είναι να βγω από αυτόν τον τρελό λαβύρινθο. Ας συνεχίσω. Τι? Τόμ, κοίτα. Μοιάζει με δέρμα φιδιού. Αλλά πολύ μεγαλύτερο. Λοιπόν, Έρικ, νομίζω ότι επιτέλους μας χτύπησε την πόρτα η τύχη. Αφού βρήκαμε το δέρμα, το ήξερα ότι η φωλιά του ήταν κάπου εδώ κοντά. Ναι, αλλά απομακρύνεται. Ίσως πηγαίνει να κοιμηθεί. Τι θα κάνουμε, Τόμ? Δεν έχει βγει για να πάρει λίγο αέρα όπως οι άλλοι. Είναι φύλακας. Να το πάλι το χαρτί μου. Να πάρει, κάνω συνέχεια κύκλους. Αυτή η ζούγκλα είναι χάσιμο χρόνο. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ίσως αυτός ο δράκος φίδι να φυλάει κάποιο αντικείμενο. Οπότε μάντεψε, έχεις τρεις ευκαιρίες. Δεν χρειάζομαι τρεις. Το Rockfroze είναι μέσα στη φωλιά των δράκων. Αυτό είναι, δεν συμφωνείς? Εγώ είμαι σίγουρος. Πέσαμε μέσα στην παγίδα μας! Γιατί δεν έρχεσαι μέσα στη φωλιά μας? Έρικ, τώρα! Πρέπει να βιαστούμε, Έρικ. Η επίδραση δεν κρατάει πολύ. Τι?
Τόμ! Έρικ! Αν μεταμορφώθηκαν τώρα, αυτό σημαίνει ότι έχουν πρόβλημα. Πρέπει να γυρίσω πίσω. Και πάνω που είχα βρει τη λύση. Ο Έρικ και ο Τόμ δέχονται επίθεση. Πρέπει να σκεφτώ κάτι γρήγορα. Γιατί δεν βγάζουν φωτιά? Επίθεση μοστικό κύμα! Πρόσεχε, κοροϊδό! Δύο εναντίον ενός δεν είναι δίκαιο! Πρόσεξα ότι δεν μπορείς να κουνείς τα φτερά σου! Έρικ, με ακούς! Πώς είναι δυνατόν? Η κάρτα ενεργοποίησης έπρεπε να λειτουργήσει. Έρικ, με ακούς, Έρικ? Δεν μπορώ να κουνηθώ. Έρικ, αυτοί οι δράκοι έχουν κάτι καινούργιο στο οπλοστάσιο τους. Και λένε ότι εγώ μπλέκω σε φασαρίες. Σιγά. Τι είναι αυτό? Α, όχι, όχι. Τι στο καλό? Α, βοήθεια, βοήθεια. Κάποιος, βοήθεια. 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 Ευχαριστώ, αλλά ποια είσαι εσύ? Είσαι φίλος του Τόμ. Κέρα? Λοιπόν, παιδιά, κάντε πίσω. Μα τι κάνει ο Μπομπ? Όχι. Ειδική επίθεση, πρωτόγονος βρυχυθμός. Όχι, τότε είσαι σε αυτή. Α, δεν δουλεύει καμία. Πρέπει να σκεφτώ. Πρέπει να σκεφτώ κάτι. Η γη των Crashing Vines είναι γεμάτη παγίδες. Το κομμάτι που έχετε θα σας δώσει νέες δυνάμεις, αλλά μπορεί να έρθει σε ρήξη με τα άλλα κρυμμένα κομμάτια. Αυτό είναι. Το Rock Froze στη γη των Crashing Vines επηρεάζει τις κάρτες μας. Πρέπει να το πολεμήσω. Ξέρεις, Κέιρα, το αγόρι μας ο Τόμ δεν ανέφερε ποτέ πόσο όμορφη είσαι. Φτάσαμε. Αυτό είναι το δέντρο Γκουανάκα. Ναι, αυτό είναι. Οι άνθρωποι του χωριού μου χρησιμοποιούν τους χυμούς του καρπού του για να φτιάξουν φάρμακα. Ναι, έχω ακούσει ότι αυτό το μέρος είναι στοιχειωμένο. Εσύ όμως φαίνεται ότι μπορείς να ελέγχεις τη ζούγκλα. Θα σου δείξω και εγώ ένα κόλπο. Ίσως αυτή. Καταιγίδα Rock Froze.
Ναι! Κέιρα! Τι λέει η κατώ? Πρόσεχε! Έλα τώρα, αυτό είναι παιχνιδάκι για εμένα. Υπάρχει κάτι σαν κτίριο στην άλλη πλευρά της ζούγκλας. Τι συμβαίνει, Κέιρα, τι είναι? Το Μακαντού είναι επικίνδυνο μέρος, η Κέιρα δεν θα πει τίποτα άλλο. Τρεις εναντίον ενός, χρειάζεται βοήθεια. Μα... Πανοπλία T-Rex! Ο Μπομπ τα κατάφερε. Ήρθε το τέλος σου, Dino Bros! Μάλλον βιάστηκες να μιλήσεις. Τώρα... Ορίστε, Κέιρα, πάρε. Τώρα πρέπει να φύγω. Ευχαριστώ. Πες γεια στον Τόμ. Υπάρχει όμως κάτι που θα ήθελα να ξέρω. Τι είναι το Μακαντού? Γιατί ταράζεσαι τόσο πολύ, όποτε αναφέρω εκείνο το μέρος? Τι? Μόλις πήραμε τον έλεγχο του Rock Froze, η δράση του παραλυτικού δηλητηρίου εξασθένησε. Ξανέβλεπα ποτέ, παιδιά! Αλήθεια! Εγώ νόμιζα ότι σε ενδιαφέρε περισσότερο να ψάξεις για το Rock Froze μόνος σου. Τι? Και να αφήσω σε σας όλη τη διασκέπαση? Πρόσεχε! Ειδική επίθεση, κοφτερά νύχια!
Είσαι ασφαλής τώρα? Α, αυτή η φωνή. Γύρνα στο χωριό σου και προσπάθησε να μην ξαναμπλέξεις σε φασαρίες. Εκείνος ο δεινόσαυρος είναι ο Τόμ. Έρικ. Όλα καλά, Κάπτεν. Για άλλη μια φορά ήρθατε την κατάλληλη στιγμή, παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε άλλη μια μικρή περιπέτεια πριν γυρίσουμε σπίτι. Πώς έγινε αυτό? Είχατε τους Dino Frost μέσα στα χέρια σας! Πράγματι σε απογοητεύσαμε, αρχοντά μου, αλλά όχι εντελώς. Καταφέραμε να τους κρατήσουμε μακριά από το κομμάτι του Rock Froze. Φύγε από μπροστά μου! Θέλω να μείνω μόνος μου! Μα κύριε, υπάρχει κάτι ακόμα που πρέπει να μάθετε. Είπα φύγε, δειλέ! Λοιπόν, παιδιά, τελικά είχατε δίκιο. Τώρα προσέξτε να μην σας παραπέσει πουθενά το κομμάτι του Rock Froze. Πολύ αστείο. Εντάξει, εσύ κερδίζεις. Ψάξαμε παντού, αλλά δεν βρήκαμε τίποτα. Τι σας έλεγα, παιδιά? Μπορεί να είσαι ο υπότης με τη γυαλιστερή πανοπλία που σώζει κορίτσια από τους δράκους, αλλά πρέπει να παραδεχτείς ότι είχα δίκιο. Σας το έλεγα συνέχεια ότι δεν υπάρχει κομμάτι του Rock Froze μέσα στη ζούγκλα. Έλα, καλή μου σβούρα. Ώρα να γυρίσουμε σπίτι. Οι Dino Frost μπορεί να το έσκασαν αυτή τη φορά, αλλά δεν κατάφεραν να πάρουν στα χέρια τους το κομμάτι του Rock Froze που είναι κρυμμένο στη γη των Crashing Vines. Μόνο εγώ γνωρίζω που είναι κρυμμένα όλα τα κομμάτια του αρχικού Rock Froze. Λυπάμαι, παιδιά. Πέρασαμε τόσα πολλά για το τίποτα. Μην ανησυχείς. Την επόμενη φορά θα τα πάμε καλύτερα. Και αν δεν τα καταφέρουμε ποτέ να βρούμε όλα αυτά τα κομμάτια του Rock Froze, δεν τη σκεφτήκαμε αυτή την πιθανότητα. Έτσι δεν είναι? Τότε θα έχουμε χάσει, Έρικ. Το κατάλαβες? Αν ο Σάμαν είχε δίκιο, τότε πρέπει να βρούμε όλους τους κρυστάλλους για να σώσουμε τον πλανήτη. Ξέρω που βρίσκεται ένα κομμάτι του Rock Froze. Σε ένα μέρος που λέγεται Μακάντου. Μα, τι στο καλό είναι το Μακάντου? Το Μακάντου είναι ένας ναός. Ένας αρχαίος ναός. Τέσσερις φίλοι ταξιδεύουν σε αρχαία εποχή. Μάσα βρυκίνονται με τρίξη πάγου μεγάλη. Για να σώσει τον κόσμο θέλει προσοχή. Των δράκων τη γη. Χωρίς να φοβούνται πρέπει να πάρουν θέση. Οι υπερηρωές μας πάνε στη μάχη με τις δυνάμεις τους ενωμένοι. Θα χάσουν ποτέ, είναι οι Dino Frost.